Καλησπέρα. Θα λύσουμε την άσκηση των Πανελληνίων του 2004. Είναι μια άσκηση με κοχλίες, η οποία μας λέει το εξής. Ζητείτε. Έχουμε ένα κοχλίο ο οποίος καταπονείται σε εφελκισμό με φορτίο εφίσων 6.280 τα νιούτον. Το υλικό του κοχλία είναι σίγμα επιτρεπόμενο ίσον 500 τα νιούτον ανά σεντιμέτρη τετράγωνο και μας ζητάει να βρούμε τη διάμετρο του πυρήνα D1. Και επίσης, σε περίπτωση που ο κοχλίας καταπονείται σε σύνθετη καταπώνηση, θλίψη και στρέψη, μας λέει να βρεθεί η μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση F. Η επιτρεπόμενη φόρτιση F στη σύνθετη καταπώνηση με την φόρτιση σε εφελκισμό F μας δείχνει δεν έχουν καμία σχέση, είναι δύο διαφορετικές φορτίσεις. Πάμε λοιπόν να λύσουμε την άσκηση. Για να λύσουμε την άσκηση, πρέπει να γνωρίζουμε ότι σίγμα επιτρεπόμενο είναι ίσον με F προς α. Τι είναι το α, τι είναι το F. Το F είναι η καταπώνηση σε εφελκισμό. Το α είναι η επιφάνεια του κοχλία, η οποία καταπονείται σε εφελκισμό. Δηλαδή, το α είναι ίσον με π επί D1 τετράγωνο τέταρτα. Άρα λοιπόν, κάνουμε την αντικατάσταση και έχουμε σίγμα επιτρεπόμενο ίσον με F προς π D1 τετράγωνο τέταρτα. Συνεπάγεται λοιπόν, σίγμα επιτρεπόμενο ίσον 4 επί F επί π επί D1 τετράγωνο. Μπορούμε να κάνουμε χιαστή, να λύσουμε ως προς D1, είναι το μόνο άγνωστο που έχουμε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε D1 τετράγωνο ίσον με 4 επί F προς π επί σίγμα επιτρεπόμενο. Συνεπάγεται λοιπόν, κάνουμε τώρα τις αντικαταστάσεις μας. D1 τετράγωνο ίσον 4 επί F είναι 6.280 νιούτον και το π είναι 3,14 επί 500 τα νιούτον ανά σεντιμέτρη τετράγωνο. Τα νιούτον με τα νιούτον φεύγουν. Εδώ βλέπουμε πάλι ότι γίνεται μια απλοποίηση. Το 6.280 με το 3,14 αυτό μας κάνει 2.000. Πάντα μας βάζουν νούμερα έτσι ώστε να απλοποιούνται εύκολα. Το έχουμε πει και σε προηγούμενες ασκήσεις. Ένα τετράγωνο λοιπόν. Αυτά τα δύο θα μου κάνουν, θα μου δώσουν 2.000. Άρα έχω 4 επί 2.000. Τα σεντιμέτρη τετράγωνο θα πάνε πάνω και θα γίνει σεντιμέτρη τετράγωνο διά 500. 1, 0, 2, 1, 2 φεύγουν. Έχουμε λοιπόν τα ένα τετράγωνο είναι ίσον με 80 διά 5 σεντιμέτρη τετράγωνο. Τότε λοιπόν τα ένα τετράγωνο 80 διά 5 μου κάνει 16, 16 σεντιμέτρη τετράγωνο. Τότε τα ένα ίσον ρίζα 16 σεντιμέτρη τετράγωνο ίσον με 4 εκατοστά. Βρήκαμε λοιπόν τη διάμετρο του πυρήνα του κοχλία. Πάμε τώρα λοιπόν να λύσουμε και να βρούμε τη μέγιστη σύνθετη καταπώνηση. Η μέγιστη σύνθετη καταπώνηση δίνεται από τον τύπο F είναι ίσον με 0,6 επί D1 τετράγωνο επί σίγμα επιτρεπόμενο. Συνεπάγεται λοιπόν F. Συγγνώμη, F1. F max ας πούμε είναι ίσον με 0,6. Το D1 το έχουμε βρει. Ήταν 4 εκατοστά, άρα λοιπόν 16 σεντιμέτρη τετράγωνο επί 500 δανείτων ανά σεντιμέτρη τετράγωνο. Τα σεντιμέτρη τετράγωνο, τα σεντιμέτρη φεύγουν. F λοιπόν max είναι ίσον 0,6, ήταν μηδενικό. Φεύγει. Αυτό λοιπόν κάνοντας τις πράξεις μου δίνει 4.800 δανείτων. Βρήκαμε λοιπόν πόσο είναι και το η μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση σε σύνθετη καταπώνηση. Ευχαριστώ πολύ. Περισσότερες ασκήσεις μπορείτε να βρείτε στο τεχνικήεκπαίδευση.gr.